Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερ 107,4. Ξεκινάμε ακόμα ένα Λίμπερο παντού. Σήμερα Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου. Νομίζω αυτή η μέρα είναι μνήμης για την πτώση των δίδυμων πύργων. Καλά θυμάμαι έτσι. 11 Σεπτεμβρίου. Σηματοδοτεί όμως και την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όλα τα παιδάκια σήμερα πήγανε κανονικά, έκαναν τον αγιασμό τους. Μετά στη συνέχεια πήγαν στις καφετέριες. Έτσι γίνεται συνήθως αφού πήραν και τα σχολικά βιβλία. Προς το παρόν ξεκινάω μόνος μου, αλλά βλέπω έρχεται και ο Γιώργος. Απέναντι μου έχω και την Αναστασία, η οποία θα είναι στην κονσόλα εκεί πέρα. Έχει και τις κατάλληλες μουσικές επιλογές, θα μας βοηθάει όπως πρέπει. Καλώς και τον Γιώργο. Πάρε θέση και σιγά σιγά θα τα πούμε. Θα πάμε μαζί για την επόμενη μία ώρα. Να συζητήσουμε ότι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα. Υπάρχει φυσικά το μπάσκετ, που είναι και σε εξέλιξη τα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Αμερική, η Γαλλία. Είναι μπροστά οι Γάλλοι. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πραγματικότητα. Προηγούνται, τι ήθελα και το είπα. Τρίποντα από την Αμερική. 8-6. Μάτια σου, ανθρώπου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά, εντάξει. Εδώ μόλις τώρα ξεκίνησα. Η Αργεντινή. Μόλις έκανε την έκπληξη. Το είχαμε πει ότι θα ζοριστούν οι Σέρβοι. Τελικά, όχι μόνο ζορίστηκαν, αποκλείστηκαν κιόλας. Και το μάτσο μας δεν ήταν έκπληξη. Νομίζω. Ναι. Πολύ δίκαια η Αργεντινή. Το βλέπαμε και με το Χρήστο εδώ έξω το παιχνίδι. Κάποια στιγμή προσπάθησε να το γυρίσει η Σερβία. Λέει, μπας και το γυρίσει, υπάρχει πιθανότητα. Γιατί βλέπω ότι πηγαίνει καλά, μπαίνουν τα σουτ. Του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Η Αργεντινή ξεκίνησε, φαίνεται ότι είναι στην καλή της ημέρα. Και τη στιγμή που είσαι στην καλή σου ημέρα, δεν χάνει τον μπάσκετ. Όσο καλή άμυνα και απ' έξω ο αντίπαλος. Πραγματικά αυτό είναι. Το ξέρουμε. Η μία Αργεντινή με το Σκόλα και τον Καμπάτσο. Ναι, δεν έχανε σουτ. Πραγματικά ήταν αδύνατο να χάσει. Όσο καλή και αν ήταν η Σερβία. Όσο καλή άμυνα και αν έπαιζε. Μπορούν να κοντράρουν του Αμερικάνου. Με την εμπειρία από το Σκόλα και από το NBA. Μετά το χθεσινό, μπορώ να σου πω πως ναι. Πλέον αυτούς κοιτάζουμε. Αυτούς περιμένουμε. Και τώρα είπαμε η Αργεντινή πέφτει στην Ισπανία. Όχι. Όχι, η Αργεντινή παίζει με την Αμερική. Παίζει τώρα στα ημιτελικά. Ναι, με την Αμερική. Με την Γαλλία, ναι. Η Ισπανία έχει πάρει το πιο βατό μονοπάτι, αν μπορούμε να πούμε, ναι. Έπαιξε με την Πολωνία εχθές. Ζορίστηκε λίγο. Δεν το πήρε τόσο εύκολα όσο είχα πει. Θυμάσαι που είχα πει με 20 πόντους διαφορά. Ζορίστηκε λίγο. Δεν ήταν αμεληταία ποσότητα τελικά η Πολωνία. Ναι, όντως. Αυτές οι ομάδες όταν κάνουν την έκπληξη και φτάνουν ως εκεί, πάντα. Χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, μπορούν να πετύχουν και το κάτι παραπάνω. Και τώρα στα ημιτελικά η Ισπανία θα βρει μία εκ των Αυστραλία ή Τσεχία. Ναι. Νομίζω πως θα περάσει και αυτό το εμπόδιο εύκολα ή δύσκολα και θα πάει σε έναν ακόμα τελικό. Νομίζω έγινε και σχετικό άρθρο κάποια στιγμή, εχθές ήταν προχθές, νομίζω εχθές, από ένα αθηναϊκό site που έλεγε ότι η Ισπανία είναι η πιο επιτυχημένη χώρα παγκοσμίως στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Ναι. Έχει χτίσει μια δυναστεία με μετάλλια σε ευρωπαϊκά, σε ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια. Αδιαφυσβήτητα νομίζω, εντάξει. Ναι, και είναι και ο κακός δαίμονας της Ελλάδας, να το πούμε και αυτό. Όπου μας βρουν, μας πετύχουν, μας κερδίζουν. Μόνο φέτος, μια φορά τους είχαμε κερδίσει. Φέτος τη γλιτώσαμε γιατί δεν μας βρήκαν. Ναι, μόνο σε ένα Eurobasket τους είχαμε κερδίσει, νομίζω το 2015 ήτανε, το 2013. Σε ένα παιχνίδι το οποίο τελικά δεν είχε και αντίκρισμα η νίκη μας εκείνη. Είχαμε αποκλειστεί από τον Όμιλο. Ναι. Είχαμε ακόμα το Σπανούλη σύνθεσή μας, το θυμάμαι. Ναι, δεν είχαμε πάει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, αυτά για την ιστορία. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι της Αμερικής με την Καλλιέρα είναι στο 8-7, 5 λεπτά πριν την. Λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Σφιχτά. Θα έχουμε και ενημέρωση στην. Σφιχτά θα πάνε οι Αμερικάνοι, πιστεύω. Εντάξει, δεν εντυπωσιάζουν, είναι αλήθεια. Είναι NBAers, έχουν φυσικά τα αθλητικά προσόντα. Ειδικά και στο παιχνίδι με την Ελλάδα έπαιξαν και πάρα πολύ καλή άμυνα. Είναι αλήθεια αυτό. Και δεν το περίμενα για μερικοί. Συνήθως περιορίζονται στην επιθετική τους. Έτσι. Όχι, ήταν πολύ, πολύ δυνατή πίσω στην άμυνα. Να, αυτό. Δες εδώ πέρα το σουτ. Εντάξει, βέβαια δεν μπήκε. Αλλά. Είναι πάρα πολύ καλή επιθετικά. Εντάξει, αυτό το μπάσκετ γνωρίζουν. Δεν μαθαίνουν από μικρή την άμυνα οι Αμερικανοί. Έτσι είναι, ναι. Και φυσικά με τα αθλητικά προσόντα που έχουν, τους κάνει να ξεχωρίζουν αντί των αντίπαλων ομάδων. Το Κόσοβο τι έκανε χθες, ρε Γιώργο, μια που τα λέγαμε, να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Το Κόσοβο έκανε το λάθος να προηγηθεί, να πω. Έκανε το λάθος να προηγηθεί. Με 0-1. Και το να βάζει 3 γκολ όμως μέσα στην Αγγλία. Ναι, είναι μεγάλο επίτευγμα για μια χώρα η οποία είναι αναγνωρισμένη στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τα τελευταία 3 χρόνια. Έτσι. Δεν έχει παραπάνω. Άλλες χώρες κάνουν δεκαετίες να προκριθούν σε μια διοργάνωση. Και λες ίσως να το Κόσοβο το πράξει φέτος. Είναι πολύ κοντά. Αν δεν τα καταφέρει μέσω των προκριματικών, θα παίξει στο Final Four του Nations League και με χώρες στα μέτρα της και ίσως και χαμηλότερης δυναμικότητας. Νομίζω είναι μαζί με τα Σκόπια, την Γεωργία. Και άλλη μία χώρα τώρα δεν θυμάμαι.
Αλλά είναι αυτή η τετράδα, γιατί είναι στην τέταρτη κατηγορία. Οπότε νομίζω πως έχει αυξημένες ελπίδες να περάσει. Ναι, ναι, γιατί όχι. Και εντάξει, θα είναι κάτι. Αν μπορεί και κοντράρει η Τσεχία και η Αγγλία, νομίζω πως με τα Σκόπια και με την Γεωργία δεν θα έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Έτσι δεν είναι. Η λογική, λογική αυτό, αυτό λέει. Αλλά... Έσπασε αίτη το σερί που κρατούσε 15 μάτς, έτσι. Και όμως, ναι. Δύσκολο να το πιστέψουμε πολύ, αλλά ήταν 15 μάτς αίτη πριν χάσει. Εχθές πάντως έκανε το λάθος να προηγηθεί 0-1, σε συνέχεια δέχτηκε 5 γκολ. Μέσα σε ένα ημίχρονο, έτσι. Ναι. Μέσα σε ένα ημίχρονο δέχτηκε 5 γκολ. Και με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου κατάφερε να βάλει σχετικά γρήγορα 2 τέρματα και του πάει στο 5-3. Ναι, πήγε να το ξανακάνει ντέρμπι. Το είχαμε πει και χθες ότι θα είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της βραδιάς από αυτά που υπήρχαν στο πρόγραμμα. Και όντως έτσι έγινε. Και μπράβο στο Κόσοβο για αυτό το αγωνιστικό πρόσωπο που δείχνει. Το χρειάζεται και το ποδόσφαιρο φυσικά και το άθλημα. Να βλέπεις τέτοια ωραία. Καινούργιες ομάδες. Καινούργιες ομάδες, ναι, καινούργια παραμύθια όπως είχε γίνει. Π.χ. το ποδοσφαιρικά παραμύθια όπως είχε γίνει και στο γύρο το 16 που είδαμε την Βόρειο Ιρλανδία που φτάσαμε μέχρι το 16. Την Ισλανδία που είχε φτάσει μέχρι το 8. Βέβαια, ναι. Μεγάλη έκπληξη. Και έβλεπες και στις κερκίδες πολύ κόσμο από τη χώρα. Νομίζω και στην Ισλανδία είχε πάει το 30% του πληθυσμού. Ναι, κάτι είναι τέτοιο. 300.000 όλη η χώρα και είχαν πάει εκεί 30, κάτι τέτοιο. Ναι, κάτι τέτοιο είχε γίνει. Και ωραίες εξέδρες κάνανε, κερκίδες κτλ. Εντάξει, η Ισλανδία βέβαια πήγε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 18 και αν θυμάμαι καλά, είχα δει μια δήλωση ενός παίχτη που του είχε πει κάποιος κάποτε, όταν ήταν μικρός, ότι δεν πρόκειται να παίξει ποτέ σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο γιατί είσαι Ισλανδός. Ναι, και αλλά. Τελικά τα κατάφερε, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Πήγε με την Ισλανδία σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Έτσι. Οπότε ποτέ μιλες ποτέ. Έτσι ακριβώς. Σε περιπτώσεις. Ποδόσφαιρο είναι, γι' αυτό είναι και ο βασιλιάς. Τον σπορ. Όλα μπορούν να γίνουν. Οι Γάλλοι πάντως προηγούνται πάλι, είναι και πάλι μπροστά. Το παλεύουν το μας. Τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο. Ναι, ναι. Πολύ νωρίς ακόμη βέβαια, αλλά το παλεύουν. Αυτό. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Εχθές είχαμε και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια όμως στο μενού. Να πούμε μια τα αποτελέσματα. Παρότι δεν το περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Θυμάσαι, είχαμε πει ότι δεν αξίζει να κάτσει κάποιο παιχνίδι. Αλλά είχαμε πολλά γκολ και πολλή δράση σε όλα τα παιχνίδια. Ναι, ναι. Νομίζω η μεγαλύτερη, όχι έκπληξη, αλλά πολύ μεγάλη νίκη έκανε η Αλβανία απέναντι στην Ισλανδία. 4-2 τελικό αποτέλεσμα. Και μπήκαν στο κόλπο. Αυτό που σου λέγανε ότι αν οι Αλβανοί κερδίσουν, μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουν στο κόλπο. 9 πήγαν, έτσι. 12 έχουν οι. Είναι λίγο μακριά. Είναι 6 βαθμούς μακριά από Τουρκία και Γαλλία. Βέβαια τώρα παίζει Τουρκία-Αλβανία. Σε περίπτωση που οι Αλβανοί κάνουν διπλό μέσα στην Τουρκία, μπαίνουν δυνατά στο κόλπο τη πρόκληση. Είναι δύσκολο βέβαια να κάνει διπλό με στην Τουρκία, αλλά νομίζω ότι τώρα έχουν αποκτήσει και ψυχολογία. Έβλεπα και στα σχόλια, ξέρεις, πάντα τα τσεκάρω εγώ τα σχόλια κάτω από τα. Προσπαθείς να φουγκραστείς την αίσθηση του κόσμου, το τι λέει το κοινό. Ναι, εντάξει, θέλω να το βλέπω αυτό και καλά καμιά κάνεις. Φορά βλέπεις και αστεία σχόλια και αυτό. Και είναι ωραία, είναι ωραία να παρακολουθείς ναι, αυτά. Ναι, ναι. Και είναι πολύ έτσι. Πάνε σε αυτή την επιλογή. Ότι ξέρεις, δεν διαβάζω το άρθρο, βλέπω τα σχόλια. Ναι, τι λέει ο κόσμος για το άρθρο. Τι λέει ναι, το άρθρο. Ναι, ναι, ναι. Έχει τη φάση του κι αυτό. Πάντως όντως η Αλβανία μπήκε δυνατά και επανήλθε μετά τις κακές εμφανίσεις που είχε πραγματοποιήσει στην αρχή. Είχε χάσει την προηγούμενη γωνία και έχασε από την Γαλλία με 4 γκολ, 4-1 είχε χάσει. Και από την Ισλανδία είχε ιτηθεί. Στην Ισλανδία βλέπω εδώ τον Ιούνιο. Έχει 3 νίκες και 3 ήττες. Θα δούμε τι θα γίνει και εδώ πέρα σε αυτόν τον όμιλο στη συνέχεια. Πάντως η Τουρκία και η Γαλλία έχουν αποκτήσει ένα προβάδισμα. Βρίσκονται με 15 βαθμούς στους φάσεις. Νομίζω θα είναι οι δύο που θα περάσουν. Εντάξει, και την Γαλλία δεν νομίζω πως υπάρχει αμφισβήτηση. Εντάξει, ναι, μόνο οι Τούρκοι αν στην πορεία αρχίσουν να κάνουν κανένα δύο στραβοπατήματα και άλλα. Και η Ισλανδία την επόμενη αγωνιστική, τώρα που είναι τον επόμενο μήνα, έχουμε πάλι διπλή αγωνιστική, ναι, πέσει Ισλανδία-Γαλλία. Και αυτό έχει τον ενδιαφέρον του. Αν δεν κερδίσουν οι Γάλλοι, ίσως ορίσουν λίγο τα πράγματα. Ξαναμπούν οι Ισλανδοί για αυτό το κόλπο μετά, ναι. Τώρα για τις υπόλοιπες ομάδες εδώ πέρα δεν υπάρχουν ελπίδες. Μολδαβία, Ανδόρα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, εντάξει, οι Γάλλοι κέρδισαν 3-0 την Ανδόρα, χωρίς να πατήσουν γκάζι, θα πω εγώ τώρα. Η ποιότητα της Γαλλίας, νομίζω θα μπορούσε να βάλει και περισσότερα κόλλη στην Ανδόρα. Αλλά ίσως δεν το επιδίωξαν οι Γάλλοι. Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι το Λιθουανία-Πορτογαλία 1-5. Γιατί με 4 γκολ του Ρονάλντο, άλλο ένα θύμα στο Παλμαρέ του πρόσθεσε. Έτσι, άλλη μια ομάδα στην οποία δεν είχε σκοράρει. Και δεν προκαλεί εντύπωση το διπλό της Πορτογαλίας μέσα στην αδύναμη της Λιθουανίας, αλλά το γεγονός ότι η ομάδα του Σάντος έβαλε 5 γκολ. Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό. Βασικά εντυπωσιακό. Ο Ρονάλντο, η ομάδα του Ρονάλντο νομίζω τα έβαλε. Ο Ρονάλντο μόνος του βασικά τα έβαλε τα 4. Είναι μια επίθεση μόνος του. Ναι, κάπως έτσι. Τους παίρνει από το χεράκι του Πορτογάλου. Πάντως αυτό προκαλεί λίγο εντύπωση το πώς. Ομάδα του Σάντος έβαλε 5 γκολ. Είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο. Η Ελλάδα τότε δεν είχε και τον
τόσο καλούς καλό επιθετικούς μπροστά, έτσι. Δεν είχε μηχανές στον γκολ. Είχαν... Ναι, εντάξει, παραδοσιακά έλαβε. Είχε τον Μίτρογλου που ήταν σε καλή φόρμα τότε, πριν μια πενταετία, θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και πάλι, εντάξει. Δεν μπορείς να πεις ότι η δυνατή μας γραμμή ήταν η επίθεση. Ναι. Αν θυμάσαι καλά, τότε επί Σάντος η Ελλάδα είχε παίξει με στη Λιθουανία και είχε κερδίσει μόλις 0-1. Ναι, με ένα γκολ του Χρυστοδουλόπουλου. Το κλασικό σκορ του Σάντος. Ναι. Για το οποίο πολλοί κλέβαζαν. Ότι να 1-0 το Λιχτενστάιν. Ναι, φάει τώρα αυτά εδώ πέρα να χάνουμε που τον καθένα. Ναι, είναι καλύτερα έτσι. Βλέπουμε καλύτερη ποδόσφαιρο τώρα. Ναι, ναι. Δεν μας άρεσε που δεν βλέπαμε θεαματικό ποδόσφαιρο. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Σαφώς. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Λουξεμβούργο-Σερβία 1-3. Οι Σέρβοι έχουν μείνει λίγο πίσω, είναι η αλήθεια. Και προκαλεί εντύπωση πάντα για τη Σερβία. Δεν ξέρω εσύ πώς μπορείς να το δικαιολογήσεις. Πάντα βγάζουν καλές φουρνιές. Σε όλα τα αθλήματα, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, και στα υπόλοιπα, ειδικά και στο πόλο, είναι πάρα πολύ καλή. Πώς μπορείς να εξηγήσεις αυτή την αποτυχία των Σέρβων να πηγαίνουν σε μεγάλες διοργανώσεις? Ναι, ενώ έχουν πάντα καλούς παίχτες. Ναι. Εντάξει, το Μουντιάλ ήταν βέβαια το καλοκαίρι. Ναι, αλλά δεν πετύχανε κάτι. Το ρόστερ που έχουν τώρα, έτσι. Έχει τον Γιώβιτς μέσα, ο οποίος παίζει πλέον στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και άλλους γνωστούς παίκτες. Δεν έχει τον Μιλίκοβιτς-Σάβιτς. Ναι, ναι. Έχει τον Κολάρο. Έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο στο Μουντιάλ. Άσχετα που δεν πέρασαν τον όμιλο. Ναι, είχαν χάσει και ένα παιχνίδι στο 90 κάτι με την Ελβετία. Με την Ελβετία. Εκεί κρίθηκε και η πρόκριση. Με ένα γκολ του Σακίρι, αν θυμάμαι. Ναι, ναι, όντως. Ματσάρα ήταν εκείνο. Εκεί εκείνο με χάσει την πρόκριση. Εντάξει, η Σέρβη, εντάξει, η αποτυχία του μεγάλη είναι τώρα. Με τον μπάσκετ που όλοι του έδιναν το νούμερο να φοβούν ήταν Αμερική. Α, για τον μπάσκετ λες, ναι. Τώρα και για το ποδόσφαιρο. Ναι. Άντε, πες το μπάσκετ. Εσύ λες για του Σέρβου γενικά. Ναι. Έχουν επιτυχίες. Για Σέρβου γενικά. Ναι. Και γενικά, αλλά εντάξει, δες, στο μπάσκετ είχαν επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Φτάσανε και στον τελικό του Eurobasket το προπέρσινο. Είχαν φτάσει και το 10 στο μπάσκετ μέχρι τα ημιτελικά. Ένα διαιτητικό λάθος. Είχε στερήσει την πρόκληση του τελικού σε εκείνο το μάτσο με την Τουρκία, τη διοργανώτρια Τουρκία, που είχε πατήσει έξω από την γραμμή στην τελευταία επίθεση και βάλανε καλάθι. Θα το θυμούνται κάποιοι. Κάπως έτσι είχε αποκλειστεί η Σερβία σε εκείνο το μπάσκετ. Το 14 στο μπάσκετ πάλι είχαν φτάσει μέχρι τον τελικό. Έχουν επιτυχίες οι Σέρβοι στο μπάσκετ. Ναι. Στο ποδόσφαιρο, νομίζω πως δεν ανταποκρίνεται όλο αυτό με την τόσο καλή ομάδα που έχουν. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται λάθος εκεί. Κάτι κάνω λάθος. Όπως και εμείς δεν γίνεται να έχουμε αυτό το roster και να είμαστε τόσο κάτω. Δηλαδή δεν σου λέω να περνάμε στις τελικές φάσεις, αλλά όχι και τόσο χαμηλά. Τουλάχιστον το roster αυτά, που έχουμε για παίκτες που παίζουν στο τόπο επίπεδο. Η Ελλάδα πάντα βγάζει μια ομάδα κάθε χρόνο που έχει στο Champions League. Υπάρχουν το μυντικό δίδυμο πίσω, παίζουν στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Κάτι συμβαίνει και σε εμάς. Φυσικά κάτι θα συμβαίνει και στους Σέρβους, δεν μπορεί. Κατάουν και αυτά τα θεματάκια του, σίγουρα είναι γιατί θερμός λαός. Ακριβώς. Μαυροβούνιο Τσεχία. Εδώ είχαμε πει, αν θυμάσαι, ότι θα δυσκολευτεί λίγο. Η Τσεχία τελικά δεν δυσκολεύτηκε. Αν και στο πρώτο μήχρονο έλεξε 0-0. 0-3 τελικό αποτέλεσμα. Και σε συνδυασμό με την ήττα του Κωσόβο από την Αγγλία, οι Τσέχοι πήραν και πάλι τη δεύτερη θέση. Ανέβηκαν πάλι στη δεύτερη θέση που δίνει πρόκριση. Αλλά έχουν δύσκολο μάτς μπροστά τους. Παίζει Τσεχία-Αγγλία την επόμενη αγωνιστική. Δύσκολα θα κερδίσουν οι Τσέχοι, και το Κόσοβο παίζει στο Κόσοβο με το Μαυροβούνιο. Οπότε ίσως πάλι αλλάξει. Ναι. Πάει πάλι πάνω το Κόσοβο. Θα έχει ενδιαφέρον αυτός ο όμιλος. Ποιος θα πάρει δεύτερο εισιτήριο για το Euro, Τσεχία ή Κόσοβο. Θα έχει το ενδιαφέρον του. Η βραδιά έκλεισε με το Μολδαβία-Τουρκία 0-4. Άνετα και εύκολα Τούρκοι. Οι Τούρκοι είχαν δυσκολευτεί, θυμάσαι την προηγούμενη αγωνιστική με την Ανδώρα. Χρειάστηκε ένα γκολ στο 89. Τώρα ξέσπασαν απέναντι στην αδύναμη κι αυτή. Μολδαβία και είναι στην πρώτη θέση στο βαθμούν με την Γαλλία, όπως είπαμε. Αυτά δεν υπάρχουν άλλα παιχνίδια για τα προγραμματικά του Euro. Τώρα πάλι τέλος τον επόμενο τώρα. Μήνα. Χαιρετάμε τους διεθνείς οργανώσεις. Πάμε 6 Οκτώβρη, ναι, κάπου εκεί νομίζω. 10-11 εκείνη το διάστημα. Θα επικεντρωθούμε πάλι τότε με τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν νομίζω με τη δικιά μας ότι έχουμε. Δεν έχουμε και πολλά να δούμε. Εντάξει, είναι πούμε. Το μάτς με την Ιταλία βέβαια. Ακριβώς, που όλοι θέλουν να παίξουν. Από όλους θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Θα παίξουν και στο Ολύμπικο. Ναι, σαφώς και θα θέλαμε να έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον το μάτς και να πηγαίνουμε και να διεκδικούμε στο βαθμό της οπαλίας για πρόκριση, αλλά δυστυχώς. Είχαμε ξεκινήσει καλά πάντως, ρε εσύ. Είχαμε πάρει διπλό στο Λιχτενστάιν. Κοίτα, αν κερδίζαμε το Λιχτενστάιν. Ναι. Γιατί εγώ μέχρι να γίνει το 1 στο 85 και ήταν είχε γίνει το 1-2 στο Φιλανδία-Ιταλία και έλεγα από μέσα μου. Όχι ότι αυτή η ομάδα σε πίθη μπορεί να μην θέλει. Ναι, αλλά είναι τώρα, αλλά ναι, όχι, μαθηματικά. Μαθηματικά αυτό, ναι, λες ότι. Κέρδιζαν οι Ιταλοί του Φιλανδού. Σου λέω τώρα τι σκεφτόμουν στο 80. Που ήταν 1-0 το δικό μας και 1-2 το άλλο. Έλεγα, μένει η Φιλανδία στους 12.
Εμείς πάμε στους 7. Πάμε εμείς στους 7. Τους έχουμε στην έδρα μας. Επόμενη, περίμενε, όχι, το πάρουμε τη σειρά. Επόμενη αγωνιστική. Χάνουμε εμείς στην Ιταλία. Φιλανδοί παίζουν. Αυτοί παίρνουν να παίζουν όμως με το Λιχτενστάιν. Άντε, ας μην το πάρουμε έτσι. Έμεναν 4 παιχνίδια, ωραία. Ναι. 4 παιχνίδια. Αν εμείς 4 παιχνίδια παίρναμε 10 βαθμούς. Μέσα στη Βοζουνία παίζει η Φιλανδία. Ναι, ας το πάω αλλιώς. Αν εμείς 4 παιχνίδια που απομένουν παίρναμε 10 βαθμούς, δηλαδή κάναμε την έκπληξη, παίρναμε μια ισοπαλία στη Φιλανδία, στην Ιταλία μέσα. Ναι. Το βάζουμε έτσι. Ωραία. 10 βαθμούς. Κερδίζεις τη Βοσνία και τη Φιλανδία στο ΆΚΑ. Ναι, όχι ανέφικτο. Όχι. Και κερδίζεις και την Αρμενία, έχουμε εκτός έδρας. Ναι, την Αρμενία. 10 βαθμούς. 10 βαθμούς. Θα πηγαίναμε στους 17. Και αν η Φιλανδία έχουν 12. Οι Φιλανδοί χάσουν από τη Βοσνία. Η Φιλανδία, πες ότι χάνει από τη Βοσνία. Χάνει και από εμάς. Τα άλλα δύο της παιχνίδια ποια είναι. Η Φιλανδία. Ναι. Έχουν και το Λιχτενστάιν κάποια στιγμή. Ωραία, 15. Έχουν διώξει τα παιχνίδια με την 15 βαθμούς. Ναι, παίζουν μέσα στη Βοσνία τώρα και μετά έχουν Λιχτενστάιν και Αρμενία στη Φιλανδία και καταλήγουν στο ΆΚΑ. Έχουν αυτά τα δύο μέσα. Έχουν αυτά τα δύο μέσα. Θα είχαν καθαρίσει την πρόκληση. Θα είχαν καθαρίσει. Έπρεπε να κάνουμε 4 στα 4 μόνο. Τζάμπα σάλιο χαλούσαμε τόση ώρα. Ναι. Να μόνο, μόνο με 4 στα 4. Καλά και ούτσι άλλο τζάμπα γιατί εφόσον δεν κερδίσαμε τον Λιχτενστάιν δεν στέκει κανένα τέτοιο σενάριο πλέον. Δεν υπάρχει καν. Γιατί πλέον είμαστε στους 5. Εγώ σου είπα ποια είναι η λύση. Τώρα το σενάριο που θέλω να δούμε είναι πώς θα αποκλειστούμε και μαθηματικά. Πότε, σε ποια αγωνιστική. Αν κερδίσουν τώρα οι Φιλανδοί πάνε 15. Αυτή τη στιγμή πόσους βαθμούς πίσω 5. Είμαστε. Δεν είμαστε 5. Στους 5 είμαστε. 5 είμαστε. Όχι, πόσους στους 7 πίσω, είμαστε. 7 πίσω. 7 πίσω. Μένουν, και μένουν 4 παιχνίδια. Πες ότι αυτή την αγωνιστική χάνουμε από την Ιταλία και κερδίζει η Φιλανδία. Πάει 15 η Φιλανδία, εμείς 5. Μένουν 10 βαθμοί, 3 μάτσα. Αποκλειστήκαμε. Γεια σας. Γεια σας. Αλλά δεν νομίζω πως οι Φιλανδοί θα κερδίσουμε στη Βοσνία. Οπότε θα υπάρξει, αγωνία ναι, ναι. Για ακόμα μία αγωνιστική. Πάντως τον Οκτώβριο είναι σίγουρο πως αποκλειστούμε. 100%. Οπότε τα παιχνίδια εθνική. Του Νοεμβρίου, γιατί υπάρχουν και δύο παιχνίδια του Νοεμβρίου μετά, 15 και 18, θα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα φυσικά. Και αν μπορούμε εκεί πέρα να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα, να βρούμε μια χημεία μεταξύ μας. Τι χημεία να βρούμε, να δείξει. Άμα δεν αλλάξουν πράγματα, ενόψει παγκοσμίου κυπέλλου. Εντάξει, εκεί για το παγκόσμιο κύπελλο στηριζόμαστε, να αποθέτουμε τις ελπίδες μας, η FIFA να το πάρει απόφαση και από 32 τις ομάδες να τις κάνει 48 στα τελικά του παγκόσμιου κυπέλλου για να αυξηθούν και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια από 12 να πάνε ίσως 24 και να υπάρχει το ίδιο μοντέλο πάνω κάτω, δηλαδή δύο ομάδες να παίρνουν απευθείας πρόκριση, κάποιες από το Nations League, γιατί θα παραμείνει αυτή η διοργάνωση, ήρθε για να μείνει. Ναι. Και κάπως έτσι να πάρουμε την πρόκριση στα τελικά. Από εκεί και πέρα για το επόμενο Euro, το πάω μακριά εγώ. Πιστεύω ότι πρέπει, αν και δεν είναι σωστή λογική, να υποβιβαστούμε από το Nations League, από την κατηγορία τρίτη, να πάμε στην τέταρτη, να πάμε στην τέταρτη, να υποβιβαστούμε, για να έχουμε πιο εύκολο έργο στα προκριματικά που θα γίνουν για το Euro 2024 που θα γίνει στη Γερμανία. Γιατί η τελευταία League έχει πιο εύκολες ομάδες και επειδή δίνεται ένα εισιτήριο από εκεί για το Euro. Μήπως καταφέρουμε, καταφέρουμε από εκεί να το πάρουμε. Εντάξει, δεν νομίζω πως θα πάνε στη τέτοια επιλογή. Αλλά δεν ανέφικτο. Ίσως είναι πιο ορθολογική. Δεν ανέφικτο. Ναι, ίσως είναι πιο ορθολογική. Έτσι. Φέτος παραλίγο απέσουμε. Άμα δεν το καταφέρουμε φέτος, το καταφέρουμε του χρόνου. Γενικά πάμε από το καλό στο καλύτερο. Έτσι. 20-22, η Γαλλία κρατά το προβάδισμα. Είδες ένα πιθανό τρίποντο που έβαλε. Ναι, 8-31. Πέταξε την μπάλα και μπήκε μέσα. Ναι. Αυτό στην Ελλάδα δεν θα γινόταν ποτέ. Λες να δούμε ντέρμπι εδώ σήμερα, έτσι όπως έχει ξεκινήσει δηλαδή. Να λες. Τραβήξει μέχρι τέλους να κρυθεί. Να το και τώρα 20-24. Να η Γαλλία. Λες να κάνουν τη μεγάλη έκπληξη. Δεν, εντάξει, δεν αποκλείεται, αλλά εγώ δίνω λίγες πιθανότητες. Αν μας ζωρίσουν τα πράγματα, ίσως οι Αμερικανοί παίξουν και λίγο άμυνα. Γιατί βλέπουμε τώρα πόσο 12 λεπτά έχουν παιχτεί. Δεν παίζουν άμυνα οι Αμερικανοί. Είναι ψηλά το σκορ. Δεν παίζουν άμυνα καθόλου. Καλησπέρα. 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 Τι κάνετε. Ήσουν στον αγιασμό. Τι. Ήσουν στον αγιασμό. Ναι, πήγα να. Τώρα. Δεν μπορώ να εκφράσω. Καλησπέρα. Δεν πήγε σήμερα να πάρει τα βιβλία. Τι. Να πάρει τα βιβλία, δεν πήγε. Πήγα να βοηθήσω τι κοπελίτσε που παίρνουν τα βιβλία. Ποιες κοπελίτσες, πού πήγες, σε Λύκειο πήγες. Βάλε κανένα χειροκρότημα από πίσω, Αναστασία, να πει. Δεν έχουμε δυστυχώς, ναι. Σε Λύκειο πήγες ή σε γυμνάσιο. Γιατί δεν μπορώ. Ρωτάω, ναι, φίλε, σε Λύκειο. Α, σε Λύκειο πήγες, εντάξει. Σε πάλι ή σε γενικό. Σε γενικό. Σε μεταξύ, αυτό που διαβάζω στα social media το είδατε κι εσείς ή μόνο οι δικοί μου φίλοι το ανεβάζουν παντού. Ποιον θα θέλατε να είχατε σήμερα σημαστεί πρώτη μέρα στο σχολείο να καθίσει το ίδιο θρανείο. Όχι, ρε φίλε.
Μόνο εγώ το βλέπω στο social media. Σε έχει ταγκάρει κανένα ή. Όχι, ευτυχώς. Μόνο εγώ το βλέπω αυτό. Εγώ να... Το βλέπω παντού από χθες το βράδυ. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιο θα θέλατε πρώτη μέρα στον αγιασμό να είστε στο Ιδρυθρανείο. Από διάσημους αθλητές. Από διάσημους. Ναι, ναι, από αθλητές, ποδοσφαιριστές κτλ. Δεν με απασχολεί καν. Ναι, και εγώ και αυτό. Μόλις είδα αυτό απόρρισα. Αλλά μετά είδα να εξαπλώνεται. Εγώ ξέρω ποια θα ήθελα για. Εσύ με κοριτσάκι θα καθόσουν να κατευθείαν πρώτη μέρα. Αυτό δεν υφίσταται. Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει θέμα. Μπορούσα πάρα πολύ εύκολα να κάτσω με την Έλενα Κρεμλίδου. Nice. Πολύ εύκολα. Yeah. Πες μου λίγο κάτι, γιατί όταν έρχομαι κάθε φορά αλλάζουμε, φεύγει το σοβαρό τη συζήτηση που κάνετε. Είναι μια καλή ερώτηση. Είναι μια καλή ερώτηση. Καλησπέρα σας, είμαι ο Χρήστος Γιουβάνογλου. Απευθύνουμε στο κοινό. Ναι, μας έχουμε ξεχάσει. Όπως είχα πει εγώ τη Δευτέρα, γιατί έχει ησυχία. Μάλλον. Έλειπα εγώ. Ναι, ρε, είχε απίστευτη ησυχία μέσα στο γραφείο. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι. Χρήστο Γιουβάνογλου δίνει τη ζωή στο στούντιο. Εσύ μας ξεσηκώνεις. Μας έχουν ξεχασμένους από εκεί στην Καλαμαριά με τα λεωφορεία. Έχω να το δηλώσω αυτό. 35 λεπτά περίμενα στη στάση. Γι' αυτό άργησα. Εμείς θα τραβάμε χρόνια τώρα και από την άλλη πλευρά. Ναι, εσείς τα δεν αλλάζει κάτι. Το ίδιο είναι για όλους, πιστεύω. Ακριβώς. 25-27 η Γαλλία. Ναι. Μάλιστα. Ίσως αλλάξει λίγο το σκηνικό. Είναι συνεχώς μπροστά σκορ. Μιας που πιάσαμε αυτό με τις συγκοινωνίες, ναι. Κάτι έχω ακούσει ότι μπορεί να πάρουν τα 70% δρομολογίων οι ΤΕΚΤΕΛ. Όχι, δεν υφίσταται. Κάτι δεν υπάρχει περίπτωση. Λόγω, κάποια ήδη έχουν αλλάξει. Αυτό, μάλλον ακούστηκε. Μπορεί, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Όχι. Κάποια ήδη τα έχει πάρει το ΚΤΕΛ. Αυτά που είναι εκτός Θεσσαλονίκης, βέβαια. Τι εκτός Θεσσαλονίκης, τι εννοείς εκτός Θεσσαλονίκης, είναι στα περίχωρα. Ναι, εκτός. Πώς να σου το πω. Τους εμβέλειες κεντρικής, τι εννοείς. Ναι. Εντάξει, είναι όμως νομός Θεσσαλονίκης, είναι τα χωριά. Ναι. Αυτό. Ανήκουν στη Θεσσαλονίκη. Πήρε τα χωριά αυτό. Ναι, κάποια, όχι όλα. Ναι, θα πάρει και τα υπόλοιπα. Τι έχετε πει. Έχουμε πει για Euro. Έχετε ευχηθεί στο Σταύρο τον Κολκά. Τι έχει, ναι. Α, ναι, βεβαίως, όχι. Να του ζήσει. Τι έχει, να του ζήσει το Παοξάκι. Ναι, εννοείται. Έτσι, να το ευχηθεί. Και ο Νέρ του ευχήθηκα εγώ εκτός αέρα να του ζήσει. Το ευχόμαστε και ο Νέρ. Ναι. Να του ζήσει το Παοξάκι. Έτσι. Νέο μέλος στην οικογένεια του Πάου και του Λίμπερο και παντού. Τον περιμένουμε εδώ. Θα έρθει να μπουσουλάει πάνω στα. Και σου ακολουθήσει τα ίδια χνάρια, έτσι. Τι? Έτσι δεν πάει συνήθως. Σου ακολουθήσει και τα ίδια χνάρια. Γιατί πάντα το παιδί παίρνει κάποια στοιχεία του πατέρα. Όχι. Θα τον κάνει αμυντικό χαφ, θα τον κάνει. Αμυντικό χαφ θα τον κάνει. Ναι. Μπράβο, ωραία. Γι' αυτό. Θα το δούμε. Γερό να είναι. Γερό να είναι, αυτό έτσι. Έχει σημασία. Έτσι. Υγεία και τύχη. 5-3 χθες η Αγγλία, ε. Το είπαμε, αυτό είπαμε. Απίστευτο. Το πάλεψε. Τα λέγαμε για το Κόσοβο εμείς. Το Κόσοβο. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, κύριε δημοσιογράφη. Τα είπαμε για το Κόσοβο. Έτσι είναι. Και τώρα, μιας που ήρθες, να... δεύτερο μέρος έχουμε να σχολιάσουμε για τον νέο υπεύθυνο επικοινωνίας ΠΕΠΑΚ. Μας είπες χθες ότι. Θα προκαλέσει αίσθηση. Έτσι, ναι, μας είπες εκεί τα δικά σου. Έτσι. Δεύτερο μέρος έχουμε να σχολιάσουμε. Πάλι καλά που δεν το είπα στο. Να περιμένουμε και τα μηνύματα σε FM και ενώ. Και από στολή 45-26 να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Γιατί από χθες συζητιέται πολύ το θέμα στα του ΠΑΟΚ, έτσι. Όλοι πέσανε στο Λευτέρη να του δώσουν συμβουλές. Έλα, παππού, να σε δείξω που το έχει γιαγιά. Εντάξει. Συμβουλές, δεν είναι συμβουλές. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κράτα αυτό. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, στο Λευτέρη. Ξαναπεράσουμε αυτό το πόστο. Το ξέρει, μια χαρά. Και είδα και ένα πάρα πολύ ωραίο που λέει. Πέρασε σε άλλη εποχή όμως. Εντάξει, αλλά και πάλι. Βλέπω εδώ πέρα από ωραία φωτογραφία της Άννας Τούνης, που έβαλε στο Instagram. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτές τις εκπομπές. Και το κακό είναι ότι τις πετυχαίνουμε πάντα εδώ και πάντα εμείς, την ώρα και με αυτές τις φωτογραφίες μεσημεριάτικα υπάρχουν προβλήματα. Ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες. Ανέραστοι άνθρωποι αυτοί που κάνουν αυτές τις εκπομπές. Αυτοί που δείχνουν όμως. Ρε άσε τώρα τι δείχνουν. Θέλω να σου πω για τους αυτούς που κάνουν. Τους παρουσιαστές που κάνουν εκπομπή. Ναι, Κωνσταντίνο και Ελένη έχει πάνω πάντως. Ποιο ενδιαφέρον αυτό. Για 37η συνεχόμενη καλοκαιρινή σεζόν. Ναι. Νομίζω θα το βάλουν και στο χειμωνιάτικο πρόγραμμα, δεν εξηγείται αλλιώς. 27 όλα, ισοφάρισαν οι Αμερικάνοι επιτέλους. Παλεύουν πολύ οι Γάλλοι. Του ημιχρόνου. Είναι κοντά. Τρεις μήνες εκτός ο Αραούχο, διαβάζω τώρα. Ναι, ο Αραούχο δεν το ξέρω. Το τελευταίο και δύο χρόνια φυλάξει με αναστολή στον Αρντά Τουράν. Ναι, έχει κάνει ένα καυγά σε ένα. Και κάνει ένα καυγά πέρυσι, ήτανε. Περνάμε μπροστά οι Αμερικάνοι, 29-27, 6 λεπτά πριν. Πες ποιος θα κερδίσει για να κερδίσει ο άλλος. Ναι, μπράβο. Πες. Ως Γάλλος, πες. Δεν τους βλέπω τους Αμερικανούς. Πες το κάπως έτσι γαλλικά. Θες να το πω στα Αμερικάνικα. Να το πω στα αγγλικά με Αμερικάνικη προφορά. Για να κερδίσουν οι Γάλλοι. Ωραία, πες το έτσι. Όχι, όχι, δεν το λέω γιατί ένα φλαράκι έχει παίξει στοίχημα να πάρει το παγκόσμιο. Οι Αμερικάνοι παίρνουν 90 ευρώ. Μην τον φάσει. Παίρνει 90 ευρώ και κερνάει εννοείται άμα βγει. Έπαιξε να πάρει Αμερική. Ναι. Και παίρνει 90 ευρώ. Τι όνειρο είδε.
Δεν ξέρω τι όνειρο είδα. Παίρνει έναν εντάρκο και μου λέει. Έπαιξε. Τι. Ειρωνικό. Εντάξει, δεν πρόβλεψε και πόσο είχε, εσύ, ένα 10. Δεν ξέρω γιατί να. Αλλά να παίρνει 90 ευρώ, ρε φίλε. Μπορεί να βάλω 80. Ποιο, δεν έχει. Στον ήλιο μπύρα δεν έχει. 85, αφού ένα 10 είχε. Στον ήλιο μπύρα δεν έχει. Μήπω έβαλε συνδυασμό ρε εσύ και έχει πιάσει και κάποια ακόμη και το έχει παίξει συνδυαστικά. Μήπω έβαλε και ομίλου, κάτι έβαλε. Στο λεωφορείο μου τα είπα, εγώ στο λεωφορείο είχα πιάσει και συζήτηση με μια Σουηδέζα. Δεν μπορεί να έβαλε, απλά τον πάρει μερικά με 90 ευρώ. Τι βρήκε στη Σουηδέζα, από πού ήταν, στο Χόλμπουργκ. Η σύζυγο του Βέλμπουργκ ήταν η Νίνα. Όχι, όχι, όχι. Από τον Γκέτεμπουργκ δεν θα μιλούσα. Μήπω του Σούντγκρεν, Σουηδό δεν είναι ο Σούντγκρεν. Ναι. Κάνει κανένα τι μα κυνηγάνε εδώ πέρα. Και το βλέπει ο Σούντγκρεν τη μούτρα έχει και ο Βέλμπουργκ μάλλον τα ίδια. Τσιρίκα ήταν, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλετε να πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα καλύτερα. Τέλεια. Πάμε, πάμε και. Ερχόμαστε, με πάω, Κάρι, έχουμε. Και Εθνική Νέων, είχε παιχνίδι χθες. Πάμε. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, ο Λίμπερο Παντού, Λίμπερο 107,4. Πάμε παρέουλα ως και τις 3 με την κουμπί ο Λίμπερο Παντού. Πριν δώσουμε σκητάλη στο Γιώργο Ζαγόρα με το πέναλτι. Τι έχουμε εκεί πάλι τώρα, δες εδώ τι κάνουν μεσημεριάτικα. Μαρία Κορινθίου. Ναι. Αγαπάμε Μαρία Κορινθίου. Πώς τα προλαβαίνει όλα, λέει. Πώς θα προλαβαίνεις. Τώρα σουπεράκι. Είναι σοβαρό πράγμα αυτό, κάτσουμε το δούμε. Ναι, πώς θα προλαβαίνεις, λέει. Αλλάξε το γρήγορα. Όχι, ρε. Μην τα αλλάξετε. 39-35 η Γαλλία, ναι, 28 πολύ. Πριν το τέλος του ημιχρόνου. Του πάνε καλά οι Γάλλοι. Άντε. Ο Κομπέρ στη μπορεί να γίνει και έκπληξη. 40-35. 40-35. Βρελές. Ναι, όχι, δε. Ξέρω. Οι Γάλλοι που χάσανε από τους Αυστραλούς για να πέσουν πάνω στην Αμερική. Έτσι. Ναι. 198. Λες να το έκανα επίτηδες. Λες να ήθελα να κάνουν το θαύμα τους. Μπορεί. Δεν το έχω καθόλου απίθανο. Δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο. Σίγουρα η Αμερική δεν τρομάζει, αλλά ούτε η Γαλλία τρομάζει. Αυτή η Γαλλία. Άντε η Γαλλία του Πάρκερ πριν την προηγούμενη πενταετία. Μα μείνει η Αμερική εκτός από την οκτάδα. Θα είναι έκπληξη. Είχε μείνει άλλη μια φορά. Έμειναν οι Σέρβοι, έμειναν και οι Έλληνες. Πότε είχε μείνει τελευταία φορά, το 2 ήτανε. Σε λίγο θα δούμε την Αργεντινή. Στο μου τον μπάσκετ, αυτό που είχαν διοργανώσει οι ίδιοι. Από ποιον είχαν μείνει έξω, η Σερβία. Αν δεν κάνω λάθος. Οι Γαλλοί. Οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί. 41-37 τώρα, εύκολο καλάθι. Ένα λεπτό πριν τελειώσει το ημίχρονο. Ναι. Το γήπεδο πάλι είναι γεμάτο. Προφανώς. Τι προφανώς, δεν είναι τίποτα από προφανώς στο μπάσκετ. Τα προηγούμενα χρόνια. Εννοείται ότι θα πήγαινες να δεις Γαλλία Αμερική. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε δει άδεια γήπεδα και σε τελικές φάσεις κανονικά, σε νοκάουτ φάση. Το Ελλάδα-Σερβία στο προηγούμενο με τον μπάσκετ ήταν άδειο το γήπεδο. Τώρα άλλαξε το σκηνικό. Και το σύστημα λίγο της FIBA το διαφήμισαν περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια και βλέπεις τι γίνεται. Από τη φάση των ομίλων υπάρχουν, είναι όλα τα γήπεδα σχεδόν γεμάτα. Μάλιστα. Και αυτό είναι το ωραίο. Όπως γίνεται πήγε και στο ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω πως υπάρχει παιχνίδι στο παγκόσμιο κύπελλο του ποδοσφαίρου που να έχει άδειο καρεκλάκι. Άντε, να είναι λίγα αυτά, μετρημένα στα δάχτυλα. Στη φάση των ομίλων. Έτσι δεν είναι. Ναι, έτσι είναι. Αν θυμάμαι εγώ καλά, μόνο στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής που σε κάποιες περιοχές είχε βαρύ χειμώνα. Στην Βραζιλία κάπου και ήταν ακριβά τα εισιτήρια. Ναι. Και οι Βραζιλιάνοι δεν μπορούσαν να. Στην Νότια Αφρική το καταλαβαίνουν, υπάρχει και φτώχεια κτλ. Αλλά ήταν κάποιες περιοχές στην Νότια Αφρική που είχε πολύ βαρύ χειμώνα και βροχές κτλ. Με αποτέλεσμα να μην γεμίζουν τα γήπεδα σε κάποια παιχνίδια. Εντάξει, δικαιολογείται αυτό. Ήταν εκεί η πρώτη φορά που έγινε στην Αφρική παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Αυτά για την ιστορία. Να πούμε και για να περάσουμε σιγά σιγά στα δικά μας εδώ, σε ΠΑΟ, ΞΙΑΡ κτλ. Ότι σήμερα σε 7 θα είναι 4 ποδοσφαιριστές του δικεφάλου στην έκθεση, στη ΔΕΘ. Ο Σφιντέρσκι, ο Γιαννούλης, ο Μίσιτς και ο Ζιβκοβιτς θα είναι εκεί στο περίπτερο του ΠΑΟΚ. Και κρίνουμε και από αυτά που έγινε στον Άρη, τον κόσμο που πήγε εκεί και φωτογραφήκε με τους παίχτες, αυτόγραφα κτλ. Είναι ένας χαμός. Είχε κοσμοσυρωή στο περίπτερο του Άρη και έχθες το απόγευμα αλλά και το πρωί της Κυριακής ήταν του Σαββάτου. Σαββάτου νομίζω. Λογικά κάτι αντίστοιχο θα γίνει και σήμερα για τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι είναι. Ναι, λογικά ναι. Γενικότερα γίνεται. Το χρειάζεται αυτό ο κόσμος. Ναι, ένας χαμός κιόλας. Ναι. Έτσι, πολλοί κόσμος. Έτσι. Πριν περάσουμε όμως στα νέα των ομάδων, μιας και μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτό το κλίμα που ξεκινούν και πάλι τα πρωταθλήματα. Το Σαββατοκύριακο έχουμε και πάλι δράση. Χθες είχαμε την τελευταία πράξη των προκριματικών για το Euro. Είχαμε όμως και εθνική ομάδα. Δεν τα μπορείς καθόλου, Χρήστο Γιωβάνογλου, τις εθνικές. Και εγώ δεν τρελαίνω. Όχι, εγώ. Μένα μου αρέσουν. Ο Χρήστος δεν μπορεί καθόλου. Μένα μου αρέσουν. Εντάξει, όχι, μάλλον... Ξέρεις τι είναι αυτό που είπες στην προηγούμενη εκπομπή. Ότι εκεί που πας και μπαίνεις σε ρυθμό και ξεκινάς και έχεις δύο αγωνιστικές. Ναι, εμένα αυτό το timing δεν μου αρέσει καθόλου. Χρειάζεται όμως, δηλαδή. Το χρειάζονται οι ομάδες όμως αυτό.
Ποιο? Χρειάζεται αυτή τη διακοπή. Κάνει καλό σε μερικές ομάδες. Δύο μάτς παίξανε, ρε. Δύο μάτς παίξανε πρωτάθλημα. Για πόσα ακόμα παίξανε ευρωπαϊκά. Εντάξει, ρε. Τι εντάξει. Τρεις ομάδες παίξανε προετοιμασία ευρωπαϊκά. Προετοιμασία. Και... υπάρχει μια κόπωση. Χρειάζεται ένα διάλειμμα. Εντάξει, βέβαια πολλές ομάδες πρωτοκλασσάδες έχουν και παίκτες σε εθνικές. Άλλο αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι κάνει καλό στο team, στο σύλλογο, αυτή η διακοπή. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Και πρέπει να γίνεται για να παίξουν και εθνικές ομάδες να πάρουν την πρόκληση στα τελικά. Πόσο λες θα γίνει. Ναι, μπασκετικά όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Πάρε την wild card και πάνε παίξε. Δεν γίνεται αυτό. Τέλος ημιχρόνου εδώ μεταξύ, στο Γαλλία-Αμερική. Έβαλα καλάθι Αμερική. Έβαλε καλάθι, άρα 45-39. Το έχασες λίγο. Όχι, τι, λάθος το είπα. 39. 39. Ναι. 39-45. Στο συν 6 οι Αμερικάνοι. Και οι Γάλλοι, συγγνώμη. Στο συν 8 ήταν πριν. 45-37. Ναι, ναι. Στην εκπνοή μειώνουν 45-39 οι Αμερικάνοι. Για να δούμε. Πάμε για τρομερό δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Mm-hmm. Πάμε για χαμό στο δεύτερο μέρος. Εκτός και αν μπουν αποφασιστικά οι Αμερικάνοι και το καθαρίσουν. Πάντως, μπράβο στους Γάλλους. Δεν τους περιμέναμε έτσι φέτος. Πολλές εκπλήξεις. Γενικά αυτό το παγκόσμιο κύπελο με βάση αυτά που περιμέναμε. Έμεινε εκτός η Ελλάδα τους 16. Έμεινε εκτός η Τουρκία από την πρώτη φάση. Ούτε αυτό το περιμέναμε, είναι αλήθεια. Η Λιθουανία, ειδικά μια όταν δεν είδαμε δύναμη. Να αυτοκτονίζουν τους Αμερικάνους. Να... ακριβώς. Άρα, μα όλοι οι Αμερικάνοι είχαν το θέμα. Αλλά πέσανε πάνω και στην Τσεχία, η οποία Τσεχία έφτασε μέχρι τους 8. Σωστό. Ο άλλος τεντώνεται εκεί πέρα, το βλέπεις. Τον έδειχνε στην κερκίδα πάνω. Ελληνικό τέντομα ήταν αυτό. Δεν ξέρω αν είναι Έλληνας, άμα έχει ρίζες. Και δεν είναι και μεσημέρι εκεί, να πεις ότι. Ναι, και είναι βράδυ. Είναι βραδάκι, ναι. Είναι 8 η ώρα, 8.30. 5 ώρες μπροστά είναι. Πιο νωρίς. 5 ώρες μπροστά είναι αυτή. Όχι, εσύ. Ναι, 5 ώρες μπροστά είναι οι Κινέζοι. Ναι, σωστά, σωστά. Σωστά, έχει δίκιο. Εντάξει, ρε, για τους Πολωνούς δεν το περιμέναμε να φτάσουν μέχρι την οκτάδα. Ούτε τους Τσέχους περιμέναμε να φτάσουν μέχρι εκεί που φτάσανε. Η Λιθουανία, μια παραδοσιακή δύναμη του παγκόσμιου μπάσκετ, έμεινε και αυτή έξω από τη φάση των 16. Γενικά, πολλές εκπλήξεις στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Και τους Ισπανούς είναι αλήθεια ενώ έχουν πολύ καλή ομάδα. Ναι. Και καλούς παίχτες, έμπειρους κτλ. Δεν τους περιμέναμε τόσο καλούς. Έτσι είναι. Και θα φτάσουν στο τέλος να πάρουν το χρυσό. Εγώ έτσι το βλέπω. Το βλέπεις, ε. Αν και έτσι πως έχει φτάσει το πράγμα, θα ήθελα την Αργεντινή λόγω σκόλα. Το δικαιούται. Το δικαιούται, ρε, συνένα, και το πάρει. Είδα και τις δηλώσεις εχθές του προπονητή της Αργεντινής που είπε ότι τέτοιο καιρό, λέει, πέρυσι είχε έρθει ο σκόλα και μου είπε ότι εγώ, λέει, θα είμαι του χρόνου, λέει, στο τον μπάσκετ και θα φτάσουμε, λέει, και μέχρι τα ημιτελικά. Το πίστευε. Και ο προπονητής του είπε, είσαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Δεν το πίστευε κανένας, μόνο ο ίδιος ο Σκόλα, 39 χρονών ο οποίος είναι. Μπράβο του. Τον τιμά και αυτό. Τον τιμά, ναι, φόρεσε το εθνόσημο για ακόμα μία φορά. Ενώ εντάξει, είχε νομίζω διακρίσεις με την εθνική. Σε σχέση με κάποιους άλλους που εδώ πέρα. Νομίζω είχαν πάρει. Αποσύρονται από τα 31 και μας κάνουν και είχαν πάρει χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 4. Εργεντίνη. Εντάξει, τότε βέβαια είχαν και παιχταράδες. Πολύ καλύτερη ομάδα. Είχαν τον Δελφίνο, είχαν τον Τζινόμπιλι. Είχαν ομαδάρα. Είχαν κερδίσει τους. Τους Αμερικανούς είχαν κερδίσει νομίζω στον ημιτελικό. Και παίξανε στον τελικό με την Ιταλία. Κάτι τέτοιο είχε γίνει στην Αθήνα το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχαν φτάσει και μέχρι τα ημιτελικά του Παγκοσμίου το 6. Τότε που λένε το φημισμένο, ο ωραίος τελικός ήταν Ελλάδα-Αργεντινή. Ναι, θυμάσαι. Και πέρασαν οι Ισπανοί. Και μας κάνει και πλάκα. Ναι, 70-47 είχε βγει. Ναι, ναι. 70-49. Εντάξει, ήταν σαν να είχαμε παίξει τον τελικό ήδη. Γι' αυτό εμφανιστήκαμε έτσι. Οπότε θέλω τους Αργεντίνους. Πάμε λίγο στα δικά μας. Να πούμε λίγο την Εθνική Άντρα 21, η οποία χθες έδωσε το δεύτερο της παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2021. Θα γίνει σε δύο χρόνια, έγινε φέτος το καλοκαίρι στην Ιταλία. Δεν είχαμε καταφέρει να προκριθούμε. Να θυμίσουμε ότι είχαμε αποκλειστεί στα μπαράζ. Είχαμε βγει δεύτεροι στον όμιλό μας στην ισοβαθμία με την Κροατία. Παίξαμε μπαράζ με τους Αυστριακούς και είχαμε χάσει δύο φορές, 1-0 και 1-0. Εντάξει, χθες γράφανε πολλά στα σχόλια και γενικά ότι αυτή είναι η εθνική και βάλτε την Άντρα 21 να παίξει. Εντάξει, λίγο ήρεμα. Κερδίσαμε την Λιθουανία στο 80 με γκολ του Μπουζούκη. Μετά από εσείς του. Είναι ελπιδοφόρα αυτή η γενιά. Έτσι. Έχει καλούς παίκτες, αλλά δεν είναι τόσο καλά δουλεμένοι. Και εγώ το λέω γιατί τους έχω παρακολουθήσει από κοντά. Είχα πάει στο παιχνίδι της Τούμπας, Ελλάδα-Αυστρία, για τα μπαράζ και μας είχαν κάνει πλάκα οι Αυστριακοί. Ένα 0 μόνο είχαμε χάσει. Με τέτοια εντεκάδα, τι εντεκάδα, 18 έχουμε παίχτες οι οποίοι είναι όλοι γνωστοί. Δεν καταφέραμε να κάνουμε φάση. Τίποτα. Τώρα μέσα με Χατζηγιοβάνι, με Μπουζούκι, με Λιμνιό. Μόνο ο Λιμνιό ήταν ανοίξει και το μάτσιμα με τους δραστήριους. Το Γαλανόπουλο, ο οποίος έχει παίξει Champions League. Άλλο και πάλι. Νικολάου πίσω.
Δηλαδή, εντάξει. Δεν δημιουργούμε. Τη μεταγραφή βόμβα που ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Βόλου, την είπατε. Για πες. Τώρα πώς το άλλαξες. Βασίλης Κουτσιανικούλης, φίλε. Εντάξει. Στον Ολυμπιακό Βόλου. Κούτσια κιλ. Απλά πράγματα. Εδώ ο δικός μας ο, ο Βασίλης. Πάμε λίγο στα... το restart. Αυτό για την εθνική. Πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ. Περίμενε ρε, περίμενε λίγο να πάμε στο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, φτάνει την εθνική. Δύο στα δύο έχει η Ελλάδα. Είχαμε κερδίσει και τον Άγιο Μαρίνο 5-0. Σας απολαμβάνω. Τσεχία-Ελλάδα το επόμενο παιχνίδι, 10 Οκτωβρίου, γνωρίζετε. Ο πρώτος παίρνει απευθείας την πρόκριση, ο δεύτερος υπό προϋποθέσεις θα πάει στα μπαράζ, δεν πηγαίνουν όλες οι δεύτερες ομάδες στα μπαράζ. Πάλι με την Κροατία θα ανταγωνιστούμε για το, για το ποιος θα πάει ή όχι στο Euro. Πάντως οι Κροάτες δεν ξεκίνησαν καλά, χάσανε από τους Σκοτσέζους εχθές 1-2, οπότε έχουμε πάρει ήδη προβάδισμα και μακάρι να βρεθούμε στο επόμενο Euro. Αυτά. Χρήστο, πες τώρα, ο λόγος εσένα. Πες για τον ΠΑΟΚ. Υπήρχε η ενημέρωση της ΠΑΕ-ΠΑΟΚ όσον αφορά τη σημερινή προπόνηση. Για τους τραυματίες, ο Φερνάντο Βαρέλα ακολούθησε μέρος της προπόνησης και συνέχεια δούλεψε μόνος του, ενώ από αύριο αναμένεται να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Ενώ η Ντόγκλας Αουγκούστο και ο Μαρ Ελκαντούρη έκαναν το τοπικό πρόγραμμα υψηλής έντασης. Είναι προγραμματισμένη η αυριανή προπόνηση στις 10:30 στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτά από το σημερινό, έτσι, τη σημερινή ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ. Είχαμε χθες, όπως είπαμε, την ανακοίνωση του νέου υπεύθυνου επικοινωνίας, του Λευτέρη Δούκα, ο οποίος έρχεται για δεύτερη φορά στο συγκεκριμένο πόστο. Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, εσύ θα το θυμάσαι καλύτερα, ήταν επί Ζαγοράκη ο Λευτέρης. Νομίζω όχι, νομίζω όχι. Πριν. 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 Δεν είμαι σίγουρος όμως, δεν θυμάμαι ακριβώς τι. Κάπου εκεί πρέπει να τα χρόνια, ναι, νομίζω πριν την έλευση του Ζαγοράκη στην Προεδρία της ΠΑΕ. Μπορεί να συνέχισε και για λίγο, αλλά για λίγο. Θυμάμαι μετά Σταύρο Σουντουλίδη με Κυριάκο Κυριάκο. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Έτσι. Όπως είπες, υπάρχουν στο περίπτερο της ΔΕ θα είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ενώ όσον αφορά τον Άντερσον Σίτι στο... Δεν μας είπες όμως πώς κρίνεις την πρόσληψη του Λευτέρη Δούκα στη θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας. Σχολιάζεται πολύ από χθες, είναι αλήθεια. Εντάξει, κοίταξε. Εντελώς άλλη στρατηγική. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολλούς φανατικούς φίλους και πολλούς εχθρούς. Φανατικούς εχθρούς. Είναι τον Μπαμ που έλεγες, γιατί χθες μας έλεγες για Μπαμ εδώ πέρα. Χωρίς να μας πεις όνομα βέβαια. Σου είπα θα προκαλέσει αίσθηση. Ναι. Προκαλεί αίσθηση. Γιώργο, τι λες, προκαλεί αίσθηση. Σίγουρα. Ωραία. Οπότε δικαιώνεται. Δεν το περίμενα εγώ, να πω την αλήθεια. Ωραία. Εγώ κοίταξε, είχα δύο στο κεφάλι μου. Δεν ήξερα ποιος από τους δύο θα είναι. Ο ένας ήταν ο Δούκα. Ο άλλος ποιος ήταν. Δεν το λέω τον άλλον για ευνόητους λόγους. Πες τώρα, τι, αφού δεν είναι ούτως ή άλλως. Όχι. Μα αφού δεν είναι ούτως ή άλλως. Τι. Μα αφού δεν είναι ούτως ή άλλως. Όχι, δεν πρόκειται τώρα να εκθέσω πρόσωπα και καταστάσεις. Θες να μας πεις εκτός αέρα. Όχι. Ούτε εκτός αέρα θα μας πεις. Όχι, όχι, φίλε. Α, δηλαδή τόσο επτασφράγιστο το μυστικό. Ναι, γιατί δεν είναι ότι το ξέρανε, ήταν, πώς το λένε. Δεν ήταν κοινό μυστικό, το ξέραν λίγοι. Δεν ήταν κοινό μυστικό, ναι. Ο Δούκας ήταν η πρώτη επιλογή. Αν δεν συμφωνούσε ο Λευτέρης, υπήρχε backup. Και το εντάξει. Ξέρει ο Ιωβάς, λέει. Ναι, ρε. Μάλιστα. Καταλαβες. Μάλιστα. Θα μας πεις το διάλειμμα, θα βρούμε τρόπο να τον πείσουμε να μας πει. Τι λες, Γιώργο. Θα τον κεράσουμε κάνα σάντουιτς. Φίλε, ναι, ισχύει. Είδες, του ξέρω το κουμπί του. Ακριβώς. Έχεις βρει το. Δεν ήταν και δύσκολο. Υπονοείς κάτι. Όχι, εσύ. Α, εντάξει. Γεια σου, ρε Δημήτρη Μπαλόμπα, τεράστια. Καλώς. Γεια σου, ρε Μπαλόμπα. Τι λέγαμε. Εσύ. Ναι, δεν μας είπες πώς κρίνεις την επιλογή. Ναι, εντελώς διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την επικοινωνία. Σίγουρα. Από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ο Κυριάκος ήταν. Αλλιώς ο Κυριάκος στον τετράγωνο, αν θέλετε, ήταν πιο χαμηλών τόνων, πιο προσεγμένος. Ο Λευτέρης αυτά που σκέφτεται τα γράφει και τα κυπένα του ξέρουμε όλοι ότι είναι λίγο καυστική. Τώρα δεν ξέρουμε ποιο στυλ θα υιοθετήσει, αλλά υποθέτω ότι έτσι όπως το γνωρίσαμε πάνω κάτω έτσι θα συνεχίσει. Δεν ξέρω, θέλω τη δικιά σου άποψη. Τη δική μου. Ναι. Περιμένω να δω κατά πόσο θα αλλάξει το ύφος πάει ΠΑΟΚ. Γιατί όπως είπες, ο Λευτέρης Δούκας, εντάξει, σαφώς είναι αρεστός και πολύ αρεστός
σε μεγάλη μερίδα των οπαδών είναι του ΠΑΟΚ. Είναι πιο ενεργός, πιο καυστικός. Ναι, εντάξει, είναι χρόνια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Εντάξει, πολλά από τα άρθρα του στην σελίδα το 10.gr το τελευταίο χρόνο. Δύο χρόνια πόσο έγραφε εκεί. Ένα μισή χρόνο. Σε ένα site προσκύμενο στα του Ολυμπιακού περισσότερο. Σχολιάστηκε γι' αυτό. Ναι, αλλά η αρθρογραφία του ήταν όντως. Δεν έδειξε καμία περίπτωση να συμβιβάζεται και να κάνει συμβιβασμού. Το είπε και χθες στο αποχαιρετιστήριο του άρθρου ότι με άφηνα να παίξω με τους δικούς μου. Ναι, το ότι διαβάζαμε από εκεί ήταν καθαρά η άποψη του Λευτέρη Δούκα. Δεν βλέπαμε να υπάρχει κάποιο περιορισμό, ας πούμε. Ναι, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Έτσι. Και αυτό είναι προς τιμήν του. Για τον καθένα που γράφει ελεύθερα την άποψη του, όποια και αν είναι αυτή, άσχετο αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Ναι. Να μπορεί να γράφει ελεύθερα, να ασκεί ελεύθερα δημοσιογραφία και να αρθρογραφεί όπως θέλει. Τώρα από εκεί και πέρα, όντως είναι μεγάλη αλλαγή στο ύφος επικοινωνίας ΠΑΟΚ. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι το επίπεδο που είχε κρατήσει ο Κυριάκος Κυριάκος ήταν. Βοήθησε τον ΠΑΟΚ συνολικά να αλλάξει επίπεδο σε αυτό το τομέα. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, θα δούμε πώς θα συνεχιστεί η επικοινωνία. Και ένα πράγμα που θα κρατήσω και το έχω κρατήσει από την παρουσία του Κυριάκου Κυριάκου όλα αυτά τα χρόνια και από τις πολλές τοποθετήσεις, ανακοινώσεις, όλη αυτή την τριβή που υπήρχε. Yeah. Είναι σίγουρο αυτό που τόνιζε συνεχώς, ειδικά προς τα τέλη του, ότι ένας μεγάλος στόχος του ήταν να φαίνονται οι Κυριάκοι, δηλαδή ο συγκεκριμένος ρόλος της ομάδας, να περνάει όσο πιο απαρατήρητος γίνεται, να μην είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές. Με ανακοινώσεις, πόλεμο ανακοινώσεων από εδώ, από εκεί, δηλώσεις κτλ. Αυτοί να είναι στην απέξω, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνουν. Να χρειάζεται να κάνουν άλλη δουλειά πίσω από τις ομάδες, που να μην φαίνεται. Να μην βγαίνουν μπροστά δηλαδή ο Κυριάκος με τον Καραμπαπά και τον Δημάτο, τώρα να φέρω τους. Υπεύθυνος του ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, ένα διάστημα που είχε έντονη, έτσι, έντονο πολεμικό σκηνικό συσσαγωγικά. Δηλαδή εκεί ξέφυγε το πράγμα σε πολλές καταστάσεις και ο Κυριάκος προς τιμή του πολλές φορές κράτησε τους χαμηλά τους τόνους και διατήρησε νεύος. Μπορεί σε πολλούς φανατικούς από του ΠΑΟΚ αυτό να μην άρεσε. Αλλά τον ΠΑΟΚ νομίζω τον τιμά συνολικά σαν σύλλογο. Τον άλλαξε επίπεδο. Το ότι πολλές φορές ναι, δεν έπεσε στο επίπεδο του Ολυμπιακού. Ακριβώς. Ούτε και τη ΣΑΚ. Τον άλλαξε επίπεδο. Έμαθε στην ουσία στον οργανισμό του ΠΑΟΚ πώς να μην δίνει σημασία, όπως είπες, στον πόλεμο ανακοινώσεων από άλλες ομάδες, αλλά να κρατάει τη συγκέντρωση εκεί που πρέπει, δηλαδή στο αγωνιστικό τμήμα, και όχι στις ανακοινώσεις, στις χαρτούρες, στα να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, σίγουρα το κεφάλαιο Κυριάκος Κυριάκος είναι ένα μεγάλο σχολείο για τον ΠΑΟΚ, για την επικοινωνία του ΠΑΟΚ. Τώρα εντάξει, ο Λευτέρης έχει το δικό του, όπως είπαμε, το δικό του ύφος, έχει το δικό του τρόπο. Μένει να φανεί κατά πόσο θα αλλάξει όλη αυτή η επικοινωνία του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά οπότε και με τον ΠΑΟΚ. Στα του Άρη, φυσικά θα ακούσετε περισσότερα και στο All About Άρης 5. Έτσι, μια σύντομη ενημέρωση που υπάρχει από την ΠΑΟΚ ότι επέστρεψαν στις προπονήσεις ο Εμάν και ο Κόρχουτ. Και σιγά σιγά εντείνεται η προετοιμασία για το ματς τον Παναθηναϊκό που θα γίνει Κυριακή στο Γκλάνδη Βικελίδη στις 9 το παιχνίδι. Και να αναφέρουμε και τις δηλώσεις του Θανάση Κουρτόπουλου. Δεν τις αναφέραμε νωρίτερα στο ξεκίνημα, έτσι. Ο οποίος κατά την επιστροφή της ομάδας, της εθνικής ομάδας από την Κίνα, είπε αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό που παίζει ως τίτλο στα περισσότερα site είναι η αλήθεια. Είναι η δήλωσή του, η τοποθέτηση για το Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όταν ρωτήθηκε, λέει ο καθένας έχει τη γνώμη του όσον αφορά το Γιάννη. Τώρα για αυτό που λέγεται ότι δεν το χρησιμοποιήσαμε σωστά τον Αντετοκούνμπο, ρωτήσει τον ίδιο το Γιάννη, λέει, να σου πει τι πιστεύει. Απέφυγε να μιλήσει για τη διαιτησία, ενώ για το συμβόλαιό του, όταν ρωτήθηκε στο τέλος του, γενικότερα για το μέλλον του στην Εθνική, τόνισε ότι έχει συμβόλαιο στο τέλος του χρόνου φυσικά, αλλά δεν είναι το συμβόλαιο που κάποιοι λέει θέλουν να παρουσιάσουν, γιατί γράφτηκαν διάφορα σενάρια για τα ποσά που έλαβε κτλ. Σε κάθε περίπτωση λέει δεν πρόκειται να πατήσει το συμβόλαιο, τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε με την Ομοσπονδία και θα αποφασίσουμε για το κοινό καλό, είπε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος. Εντάξει, πιο διπλωματικές νομίζω οι απαντήσεις του. Εντάξει, τι να πει τώρα. Ναι, τι να πει. Και έτσι στο όρθιο, στο αεροδρόμιο που γίνονται οι δηλώσεις, δεν είναι δηλαδή στην έξι τύπου να έχει προετοιμαστεί. Να. Πάντως αυτό που λέγαμε χθες για τους υποψήφιους προπονητές, ότι είχαμε πει για Μπαρτζόκα, για Ιτούδη κτλ. Για Πιτίνο. Είναι δύσκολα να έρθουν τέτοιοι προπονητές, όχι μόνο για το οικονομικό σκέλος, αλλά για τα παράθυρα και ότι είναι τα παράθυρα των διοργανώσεων. Προκληματικά τώρα είναι του Eurobasket. Θα παίξουμε μέσα στο χειμώνα. Και από τη στιγμή που αυτοί οι προπονητές βρίσκονται σε συλλόγους, το Πιτίνο δεν βρίσκεται, αλλά. Ο Πιτίνο, είπαμε, έχει το θέμα με τον Αγκονό. Ναι, ο Μπαρτζόκας και ο Ιτούδης βρίσκονται κανονικά σε σύλλογο, οι οποίοι παίζουν σε Euroleague. Mm-hmm.
Οπότε είναι ανέφικτο να μπορέσουν να έρθουν στα παιχνίδια της Εθνικής για τα προκριματικά, γιατί λογικά την ίδια μέρα θα παίζουν και οι ομάδες τους στην EuroLeague. Οπότε δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Τόσο αν βρεθεί μια λύση σε όλο αυτό. Αυτό διαβάζω τώρα και από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον Αυγεννάκη, ο οποίος είπε να διευκολύνει η EuroLeague τα παράθυρα. Αυτή η δήλωση έκανε, τον ακούσανε τώρα. Ναι. Εδώ πέρα πόσα χρόνια έχει που μάλλον κουκορεύονται η EuroLeague με τη FIBA, ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, δεν τα βρίσκουν. Εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του σε αυτή την κόντρα. Ναι. Εγώ πιστεύω πως πρέπει να γίνονται κανονικά προκριματικά. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το σωστό. Νομίζω οπότε, εντάξει, απλά αυτή είναι την υποχώρηση εδώ, αυτή την υποχώρηση σε αυτόν τον τομέα πρέπει να κάνει η EuroLeague. Να διευκολύνει τις ομάδες. Δεν γίνεται το ευρωπαϊκό μπάσκετ ξαφνικά να γίνει NBA, όπως θέλουν να το παρουσιάσουν οι άνθρωποι της EuroLeague. Κατάλαβες, γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Θέλει η κάθε ομάδα να αποχωρήσει το εθνικό της πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός λέει δεν παίζω, η Μακάμπη από κάτω λέει δεν παίζω, η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα από την Ισπανία ούτε εμείς παίζουμε, λέει πρωτάθλημα, θέλουμε να παίξουμε. Τα έχουμε απαξιώσει εντελώς. Δεν μπορεί να γίνει η Ευρώπη-Αμερική, με τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει. Έτσι είναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει. Και τον πηγαίνουν εκεί. Να δεις κιόλας του Ολυμπιακού μπορεί να το δει και σε καλό όλο αυτό που έκανε. Γιατί φέτος θα έχει μόνο υποχρεώσεις στην EuroLeague. Δεν ήταν στον Παναθηναϊκό που θα παίζει και το πρωτάθλημα. Είναι άλλο αυτό όμως, εντάξει, δεν τον τιμά κιόλας. Δεν τον τιμάει, αλλά θέλω να σου πω ότι στην EuroLeague που δίνουν βάση οι ομάδες. Γιατί και ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι στο πρωτάθλημα τα κερδίζει τα παιχνίδια. Έτσι δεν είναι? Είναι, εντάξει. Θα πηγαίνει όμως πιο κουρασμένο στα παιχνίδια της EuroLeague. Σε σχέση με τον Ολυμπιακό, που θα έχει άλλο ρόστερ και την Α2. Εντάξει, αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση. Και σήμερα έχει κάποια σχετικά post έτσι χιουμοριστικά. Το που καλύτερο. Υπογράφουν επέκταση του Ολυμπιακού, ναι. Αυτόγραφα σε παιδάκια. Και του λέει σε ποιο. Ναι, και κλείνουμε με αυτό. Λέει σε ποιο τμήμα είσαι εσύ, λέει το μικρό στο Α2. Λέει μαζί θα είμαστε. Κακίες. Ναι, λοιπόν, φτάσαμε τρεις. Φτάσαμε εσύ στις τρεις. Θα παραδώσουμε σκητάλη στον Γιώργο του Ζαγόρα και στο πέναλτι. Εμείς θα τα πούμε εδώ η τριάδα φωτιά αύριο εδώ στο Λίμπορο 104. Από τον Γιώργο Παναγιωτήδη. Και να πούμε ότι οι Γάλλοι διευρύνουν το προβάδισμα. Συν 9. Πρώτο λεπτό στην τρίτη περίοδο, 50-41. Μια φορά να με αφήσει να κάνω αποφώνηση, σωστή ρε φίλε. Όλο δικό σου. Μια φορά. Όλο δικό σου. Έτσι λοιπόν από Γιώργο Παναγιωτήδη, Γιώργο Μπαϊράμ και Χρήστο Γιβάνολου και την Αναστασία που ήταν στην κονσόλα του ήχου, να έχετε ένα καλό μεσημέρι.